μαύρο το πούμε, την υπερπροσπάθεια πολλών ατόμων, οι οποίοι θα φανούν και στην παράσταση και κάποιοι άλλοι δεν θα φανούν. Πράγματι, το musical είναι ένα πολύ δύσκολο είδος, γιατί για να κάνει κάποιος musical σημαίνει ότι πρέπει να τραγουδάει, έχει υποκριτικές ικανότητες και κάποιο είδος κίνησης χορού ή τέλος πάντων κίνησης στο χώρο. Και γι' αυτό δεν το πολύ συναντάμε στην Κύπρο ακόμη, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό σε ένα θέατρο που δεν είναι διαμορφωμένο για αυτό το σκοπό. Εμείς όμως έχουμε ήδη παρουσιάσει με τον Άλεξ τα Φεγγαρομπερδέματα πριν 2 χρόνια και είναι σαν μια υπόσχεση που είχαμε δώσει σε όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε για 5 παραστάσεις τότε και του είχε αρέσει πάρα πολύ το musical αυτό, να παρουσιάζαμε κάτι έτσι ανάλογο. Τη σκέψη σου, τα όρια που έκανες για μας. Πώς τις σκέψεις, πώς να μετρήσεις τις στιγμές. Στις σκέψεις να περνώ, στις παρεμβές της λογικής να κρατηθώ. Μπορεί είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, οποία γράψαμε εγώ με την Καταρίνα, και το σενάριο το έχει γράψει ο Μιχάλης Μακρής, η οποία διαδραματίζεται κάθε παραμονή Χριστουγέννου. Έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι το οποίο ακολουθούμε από την παιδική τους ηλικία, πώς γνωρίζονται, πώς ερωτεύονται, πώς μεγαλώνουν, πώς παντρεύονται, κάνουν ένα παιδί, υπάρχει μια δυσκολία, μια αναποδιά σε όλη αυτή την υπόθεση, η οποία λύνεται με ένα θαύμα τα Χριστούγεννα. Γενικώς υπάρχει έτσι μια μαγεία χριστουγεννιάτικη, μια χαρά και ταυτόχρονα μια μελαγχολία για όσους σαν εμένα ζουν στο εξωτερικό και δεν περνάνε ποτέ Χριστούγεννα με την οικογένειά τους. Ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Ήμασταν πέρσι τέτοιο καιρό με την Κατερίνα σε ένα παιδότοπο μαζί με το παιδί της και έπρεπε να συναντηθώ και με το Στριμιτόνιο για κάτι που ήμασταν κάτω στην Κύπρο να κάνουμε. Και πετάγεται, και τη φέραμε στο παιδότοπο φυσικά να κάνουμε το meeting. Πετάγεται ο Μάριος και λέει: ρε, εσύ Κατερίνα, θέλω να κάνω κάτι με παιδάκια, να κάνουμε κάτι γιατί πάμε τέτοιο να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να συμμετέχουμε κι εμείς. Θέλουμε πολύ να τραγουδήσουμε. Και του λέει η Κατερίνα: υπόσχεσαι. Ναι, υποσχόμαστε. Την επόμενη μέρα παίρνει τηλέφωνο στο Δημοτικό Θέατρο Στρούμου πριν 1 χρόνο η Κατερίνα. Και τους λέει τι έχετε για τα Χριστούγεννα του χρόνου. Και ήταν η μόνη ημερομηνία αυτή που έχουμε σήμερα. Και την έκλεισε την ημερομηνία. Δεν είχαμε ιδέα τι θα κάναμε, αλλά κλείσαμε την ημερομηνία και είπαμε ότι κάτι θα κάνουμε εκείνη την ημερομηνία.